Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 21ο, 22ο, 23ο επεισόδιο της σειράς Coffee with Claire και σήμερα είμαστε εδώ για να μάθουμε τη λίστα με τα 5 πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να σταματήσεις να ενδιαφέρεσαι αυτό τη στιγμή. Ξεκινώντας 5 λεπτά αργότερα, μόλις τελειώσει το βίντεο. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να σταματήσεις να ενδιαφέρεσαι παντελώς είναι το αν τα ρούχα σου είναι μονίμως σιδερωμένα. Και τι να γίνει δηλαδή, ζούμε σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, τα ρούχα μας λερώνονται, τσαλακώνονται και πρέπει να πληθούν πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως μπορεί να βρεθείς πάρα πολύ συχνά με ρούχα τα οποία δεν είναι παντελώς σιδερωμένα και κολαριστά. Δεν είπαμε να κυκλοφορείς έξω με το πατσαβούρι, αλλά δεν τρέχει και τίποτα αν σιδερώνεις το ρούχο σου κάθε φορά που είναι να το φορέσεις. Και όχι να σιδερώνεις όλο το πλυντήριο και να κάνεις κολοριστές τις πετσετούλες, τα καλτσάκια, τα ισορουχάκια, τα σεντονάκια, όλα εκείνη τη στιγμή, απλά και μόνο γιατί πρέπει. Αν βαριέσαι, πες στο συχτήρι να πάει. Συχτήρι. Δεν θα το κάνω τώρα και δεν θα το κάνω και ποτέ και δεν θα αισθανθώ και άσχημα. Δίπλωσέ τα, βάλτε στην ντουλάπα, όταν θα χρειαστείς κάτι, σιδέρωσέ το ή και όχι, ανάλογος, αν μπορείς να το σιδερώσεις με το κορμί σου ή όχι. Δεύτερη συμβουλή. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει απαραίτητος να σταματήσεις να νοιάζεσαι γιατί σου τρώει τη ζωή είναι το να πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθείς όλα τα event των συγγενών σου. Ποιος παντρεύτηκε, ποιος χώρισε, τι σπουδάζει ο Γιαννάκης, πού πέρασε ο Δημητράκης, τι έγινε και όλα αυτά τα event που συνεπακολουθούν, θα έρχονται μαζί με αυτά τα δημόσια. Όλα τα τραπέζια, όλα τα βαφτίσια, όλες οι συγκεντρώσεις, όλες οι οικογενειακές καταστάσεις, το αρνί το Πάσχα, η καθαρά Δευτέρα, τα οποία δεν θέλεις να τα ακολουθείς, δεν σ' αρέσει να πηγαίνεις, θα βαρεθείς ελεϊνά, γίνε αυτός ο περίεργος συγγενής που πάντα κάτι έχει να κάνει και είσαι ανάχνοτος. Και πήγαινε μόνος εντελώς απαραίτητα. Ή εκεί που ξέρεις ότι η συγγενή σου θα σε κάνει να περάσει λίγο καλά. Ή πήγαινε για λίγο, ή αν σίγουρα θα περάσει απέσια. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πας, πιες πάρα πολύ αν είσαι πάνω από 18. Αν είσαι κάτω από 18, μπορείς να βάλεις ακουστικά και να βλέπεις Netflix στην άκρη. Ή τι κάνουν οι κάτω των 18 τις μέρες του παιδιά, δεν ξέρω. Κάνε κάτι ταυτόχρονα το οποίο να μην γίνει πάρα πολύ κατακριτέο, αλλά ταυτοχρόνως να προσφέρει την παρουσία σου εκεί και την ταυτόχρονη απουσία σου για να μην κόψεις καμιά φλέβα. Τρίτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να σταματήσεις, φίλε μου, να ενδιαφέρεσαι αυτή τη στιγμή, είναι η επικαιρότητα. Γιατί, να σου πω κάτι, δεν μιλάω για τα πάντα, αλλά αν ο τομέας των ενδιαφερόντων σου δεν συμπεριλαμβάνει το Game of Thrones, τι σε ενδιαφέρει τι έγινε στο τελευταίο επεισόδιο. Αν δεν είσαι τόσο φίλαθλος, τι σε ενδιαφέρει αν κέρδισε ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν τα πολιτικά κάθε χώρας, δεν χρειάζεται να διαβάζεις με κάθε αναλυτική, ανατριχιαστική λεπτομέρεια τις συνεντεύξεις όλων των υποψηφίων για τις επόμενες εκλογές της Αμερικής. Wrong. Δεν λέμε να είσαι ανενημέρωτος, δεν λέμε να ζεις στην πραγματικότητα τη δική σου, στην κοσμάρα σου. Τους τίτλους μπορείς να τους διαβάσεις. Δεν είναι ανάγκη να είσαι full ενημερωμένος για κάθε παραμικρό θέμα. Άστο, δεν βαριέσαι. Κάνε κάτι άλλο. Μαγείρεψε ένα ωραίο παστίτσιο. Πήγαινε μια ώρα βόλτα στην παραλία. Δες μια σεζόν Outlander. Νούμερο 4. Θα έπρεπε να σταματήσει να σε ενδιαφέρει η ανατριχιαστική καθαριότητα στο σπίτι σου. Μην κοιτάτε που εδώ πέρα ο κύριος Βαντόρος έχει κάνει εκτενή καθαριότητα, γενική, γενικότερη και όσα βλέπει πεθαρά εις πεθέρα το μπατζανάκι, γιατί θα ερχόμουν εγώ για γύρισμα. Όχι. Να είναι καθαρά. Να διατηρούμε τους κανόνες υγιεινής, να βγάζουμε τα παπούτσια μας μπαίνοντας. Να μην τρελαινόμαστε να τρίψουμε με βετέξ και την παραμικρή γωνία. Δεν είναι ανάγκη, θα τρελαθείς, θα ξαναλερωθεί. Θα ξαναλερωθεί όταν θα κοιτάξει από την άλλη, δεν θα ξαναλερωθεί σε ένα μήνα. Μην τρελαίνεσαι. Όλα καλά. Αν είσαι ψυχαναγκαστικός, πολέμησέ το με κάποιον περίεργο τρόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ με τι. Ή αν σου παίρνει αυτό το πράγμα σαν δραστηριότητα πάνω από μία ώρα τη μέρα. Όχι. Εκτός και αν καθαρίζεις μία φορά τη βδομάδα. Και το ευχαριστιέται το μέσα σου. Αλλά και πάλι μην τρίβεις τα ταβάνια κάθε τρεις και λίγο. Σταμάτα να σε νοιάζει. Σταμάτα να σε νοιάζει. Και τη πέμπτη συμβουλή είναι να μη σας ενδιαφέρει αν δεν μιλάει καλά ελληνικά ο κόσμος στο YouTube. Όχι, δεν είναι αυτό. Πέμπτη συμβουλή που άμα την ακολουθείς θα σε απελευθερώσει ολοκληρωτικά από το κοινωνικό σου άγχος παντελώς
είναι το ότι πρέπει να απαντάς σε όλα τα μηνύματα, σε όλα τα email, να ανοίγεις κάθε ειδοποίηση, να ανοίγεις κάθε notification που σου έρχεται στο Facebook, στο email σου, οπουδήποτε, γιατί πρέπει να το κοιτάς, γιατί συνομίζεις ότι αν έχεις κάνει συνδρομή σε ένα newsletter, ας πούμε, και δεν το ανοίξεις, ένα κρυφό μάτι από κάπου σε βλέπει και σκέφτεται πω πω. Η Κατερίνα δεν άνοιξε το email μας. Γιατί ρε εσύ, μήπως δεν της αρέσει. Γιατί ρε εσύ, μήπως... Παιδιά, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Μπορείς να δεις ένα ποσοστό που δεν ανοίγει τα email, μπορείς να δεις αν κάποιος δεν το απάντησε, αν σε ενδιαφέρει προσωπικά αυτό το άτομο. Αλλά όχι, αν έχεις συνδρομή στο National Geographic και δεν ανοίγεις όλα τους το email, δεν θα το καταλάβουν ποτέ ή δεν θα τους νοιάξει ποτέ προσωπικά για να το πάρουν πάρα πολύ στραβά. Αν δεν έχεις χρόνο αυτό το μήνα, πάτα delete στα πάντα ή κάνε μια μικρή ωραία αρχιοθέτηση και τελείωνε. Το ίδιο ισχύει και για όλους αυτούς που σου την πέφτουν και για όλες αυτές τις κοπέλες που σου στέλνουν άσχετα μηνύματα και θέλουν να σου ζητήσουν, ας πούμε, να βγείτε και θέλουν να σου ζητήσουν να γνωριστείτε και όλα τα λοιπά. Μπορείς απλά να μην απαντάς. Δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί με τους πάντες στα μηνύματα. Αν έρθει κάποιος και σου μιλήσει στον δρόμο, πάντα ευχαριστώ, δεν θέλω, δεν ενδιαφέρομαι. Αλλά δεν είναι ανάγκη. Απαλλάξου. Feel free. Άνοιγε το ίντερνετ και το κινητό σου μόνο για να δεις το μήνυμα που σου στείλει η μαμά σου. Και μέχρι εκεί. Και τέλος. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να αισθάνεστε λίγο πιο ανάλαφρα, πιο λίγο καφέ ακόμα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με ακόμα 5 πράγματα τα οποία θα σας βγάλουν από δύσκολες καταστάσεις, θα σας μπλέξουν σε μπελάδες ή ποιος ξέρει τι άλλο. Θα έπνευστο.